Η συνάντηση που ραγίζει καρδιές. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα στο προσφυγικό σπίτι της φίλης μας της κυρίας Ελένης Φουκά, μαζί με την Χαρά την Νικοπούλου, τη δασκάλα από τον Εύρο, που ήρθαμε μαζί να συναντηθούν αυτές οι δύο δασκάλες και να μοιραστούν πολλά από αυτά τα πράγματα που έχουν μέσα τους. Και Φουκά, την Χαρά την γνωρίζετε, την ξέρατε? Φυσικά, από κοντά όχι, αλλά έχω ακούσει κατά διαστήματα και από φίλες μου την κυρία Ναργυρό και από άλλους. Να λοιπόν, τώρα που η Χαρά είναι εδώ πέρα κοντά σου, ήθελα να την γνωρίσει γιατί... Χαίρομαι, ναι, γιατί και εγώ επειδή έζησα στα κατεχόμενα και είχα αντιμετωπίσει πάρα πολλές δυσκολίες, καταλαβαίνω και την αγωνία και τις δυσκολίες που είχε να ξεπεράσει και περνούσε και η κυρία Νικολακόπουλου. Είχα, φαντάζομαι ότι έχει να πείτε πολλά. Να ρωτήσω και την Χαρά. Ήταν ένα από τα όνειρά σου να γνωριστείς με την κυρία Ελένη, τη Φωκά. Πώς είναι αυτή τη στιγμή? Δεν θέλω να φανώ κανένα σου. Είναι ανθρώπινο να συγκινήσει και είναι μια μέρα που θα συγκινηθούμε. Δεν πειράζει. Σας είπα και πριν, το να βλέπεις τα ιδανικά και τα πρότυπα μπροστά σου δεν μπορεί να το έχει ο καθένας. Και πάνω απ' όλα να γνωρίζεις δασκάλους. Σκεφτόμουν την ημέρα που μου είπατε ότι θα έρθουμε εδώ στην Κύπρο. Δεν χρειάζεται να της πω ότι έχω περάσει. Ξέρει τι έχω περάσει. Δεν χρειάζεται να της πω ότι έχω πονέσει. Έχει πονέσει και έχει νιώσει τον πόνο μου. Δεν χρειάζεται να της πω γιατί έχω όνειρα, γιατί έχουμε τα ίδια όνειρα. Δεν χρειάζεται να της πω γιατί θεωρώ ότι είμαι πνευματικό της παιδί, γιατί ξέρει ότι μας έχει εμπνεύσει. Δεν χρειάζεται να της πω ότι την αγαπάω, γιατί νομίζω ότι το νιώθει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά είναι οι δικές σας ευαισθησίες και ο δικός σας χαρακτήρας. Και χαίρομαι, έτσι συγκινούμε, γιατί μέσα στην αγριότητα των ανθρώπων και την αδιαφορία, όταν έρχομουν από τα κατεχόμενα και έβλεπα ανθρώπους να δακρύζουν, ήταν για μένα μια ικανοποίηση. Έλεγα, αυτός είναι δικός μου. Διότι αισθανόμουν ότι με καταλάβαινε, αντιλαμβανόταν τι ζούσα. Χρειάζομαι περισσότερους. Ένα, τη συμπαράσταση ενός. Και θα συνεχίσω το δικό μου Γολγοθά. Θα κρατήσω το δικό μου σταυρό όσο θέλει ο Θεός. Με συγκίνησε και ιδίως πάρα πολύ. Αλλά ας προχωρήσουμε λιγάκι σε μερικά πράγματα. Γιατί ο κόσμος θέλει να ακούσει δύο ανθρώπους, δύο γυναίκες, δύο δασκάλες που αγωνίζονται για το ίδιο ιδανικό. Να κρατηθεί ζωντανή η Ελλάδα στην Κύπρο και στον Εύρο. Αυτό είναι το ιδανικό και των διονό σας, από ό,τι ξέρω, που σας ξέρω. Γιατί μείνατε, κυρία Φωκά, εκεί πέρα όταν ήρθαν, μπήκαν οι Τούρκοι στο χωριό σας, που ήταν ποιο χωριό? Έζησα την βαρβαρότητα των Τούρκων κατακτητών, στο μεγαλύτερο μεγαλείο της. Έλεγα στον εαυτό μου ότι πρέπει να πάρεις και να βαδίσεις αυτό το Γολγοθά. Και πραγματικά έλεγα... δεν θα ήθελα ποτέ μου να έρθω στις ελεύθερες περιοχές, μόνο πεθαμένη. Εσείς μένετε εκεί πέρα με την τουρκική εισβολή στο χωριό? Ναι. Στην Αγία Τριάδα. Στην Αγία Τριάδα. Πόσα παιδιά στο σχολείο? Φυσικά το χωριό μου ήταν με 200 παιδιά. Είχε δημοτικό οκτατάξιο και δίπλα στο διπλανό χωριό στη Γιαλούσα είχε γυμνάσιο. Εσείς στο δημοτικό? Ναι. Με πόσα παιδιά στο δημοτικό? Μετά που εκδιώχθηκαν τα παιδιά, στο μέσο του 75, έμειναν κάπου 74 παιδιά. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία τάξη. Είχατε και άλλες δασκάλες εκεί πέρα? Όχι. Μόνο εσείς είστε? Μόνο στην Αγία Τριάδα ήμουν εγώ. Μου ζητήθηκε από τους γονείς με αυτήν την φράση ότι, Ελένη, δεν θέλουμε τα παιδιά να τα στείλουμε στο Ριζοκάρπασο. Έγιναν περιστατικά. Προσπάθησαν να επιβουλευτούν τη ζωή ανθρώπων δικό μας, ακόμα και του ιερέα, οι κατακτητές. Γι' αυτό, για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, σε παρακαλούμε, λέει,
Να μείνεις εκεί. Να δω στο σχολείο. Και ελληνικά και ιστορία και όλα αυτά. Η ιστορία ήταν η επιθυμία τους. Διότι ζούσαν την ιστορία από τη δύσκολη πλευρά τους. Του κατατρεγμού, της εκδίωξης, της ταπείνωσης, του εξευτελισμού. Και φυσικά εγώ... Και εγώ σαν άνθρωπος έλεγα καλύτερα να μην ζω παρά να ζω τέτοιους εξευτελισμούς. Και πολύ περισσότερο όταν το καταλάβαιναν αυτό τα παιδιά. Οι μικροί μαθητές της Ελένης Φωκά όταν έχασαν τη δασκάλα τους, που εχμάλωτη στην ελεύθερη Λευκωσία δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω κοντά τους γιατί το απαγορεύουν ακόμα και σήμερα οι Τούρκοι, άρχισαν να στέλνουν από το σκλαβωμένο χωριό τους στην Αγία Τριάδα δικές τους ζωγραφίες και γράμματα στη δασκάλα τους και σε συγγενείς τους στην Ελεύθερη Κύπρο. Αυτές τις παιδικές ζωγραφίες, κομμάτια από τα όνειρα και τους εφιάλτες των παιδιών της σκλαβωμένης Κύπρου, σας παρουσιάζουμε τώρα. Τα παιδιά για μένα ήταν οι δάσκαλοι μου, για την ευαισθησία τους, για την αγάπη, για την προστασία που έπρεπε να προσφέρουμε στον κάθε συγχωριανό μας, στον κάθε συνάνθρωπό μας. Σας ακούω τόση ώρα και θυμάμαι αυτά που έχω βεδιάσει με την Χαρά πριν από μερικούς μήνες στο Μεγάλο Δέριο, στο χωριό που ήταν δασκάλα, και περίπου τα ίδια λόγια έχει πει και η Χαρά, είναι έτσι. Ναι. Γιατί, για ποιους λόγους εσύ καθόσουν εκεί στον Εύρο και πάλευες σε ένα χωριό μειονοτικό με τους πομάκους, με τα παιδιά των μουσουλμάνων που ήταν Ελληνόπουλα και που ήθελες να μείνουν μέσα στην Ελλάδα? Εσένα πάω εις ψυχή σου. Ναι. Γιατί το είπες αυτό? Ναι, είδα την αδιαφορία στην, στο μεγαλύτερο σημείο της, και των συνανθρώπων μας και όλων. Τι πίκρα είναι αυτή, φοβερή πίκρα. Είναι φοβερή πίκρα. Είναι φοβερή πίκρα σου. Ναι. Λοιπόν, για παίρνω σχερά. Ένας δάσκαλος δεν μπορεί ποτέ να εγκαταλείπει τα παιδιά του. Είτε είναι το 74, είτε είναι το 84, είτε είναι το 94, είτε το 2004, οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Δεν θα πω είμαστε δασκάλες, γιατί νιώθω πολύ λίγη μπροστά στην κυρία Φωκά και όχι για να την κάνω να νιώσει καλά, νιώθω πολύ λίγη. Ξέρετε, για μένα υπάρχει πλέον μια νοητή τάξη. Αυτή η τάξη δεν έχει τόπο, δεν βρίσκεται κάπου. Σε αυτή την τάξη μαθητές είναι τα παιδιά σας και τα παιδιά μου. Και αν μου επιτρέπετε, δάσκαλοι είμαστε εμείς. Διάβασα κάπου ότι τα παιδιά σας δεν τα ξαναείδατε ποτέ. Είπατε ότι δυστυχώς δεν ήρθαν να σας δουν. Φοβόμουν ότι ίσως και σε μένα συμβεί αυτό στο μέλλον. Γι' αυτό έχω φτιάξει αυτή την νοητή τάξη στο μυαλό μου. Είναι ορθά που λέτε. Φυσικά δεν επικρίνω τα παιδιά μέσα σε αυτήν τον γιγαιώνα της ζωής. Αισθάνομαι ότι και αυτά τα παιδιά δυσκολεύονται, και το είπα με αυτή την έννοια. Όταν εγώ δυσκολεύομαι, πόσο μάλλον εκείνα τα παιδιά, που κάποια παιδιά δεν έχουν αποκατασταθεί, δεν ενδιαφέρθηκε κανείς για αυτά, για την επαγγελματική τους κατάσταση, για οτιδήποτε, για τη διαβίωσή τους. Αλλά σαν άνθρωπος ζω αυτή την ερμηνεία και το αναφέρω. Όχι γιατί έχω παράπονο, να είναι καλά, ο Θεός να τα βοηθά. Τα δικά σου παιδιά? Ξέρετε γιατί δεν έχει παράπονο και απαντάω έμεσα και στην ερώτησή σας. Όπως ο πελαργός μεγαλώνει τα μικρά τα πουλιά, το όνειρό του δεν είναι να ζήσει πάντα με αυτά τα πουλιά, είναι να τα μάθει να πετάνε. Άρα μαθαίνουμε σε αυτά τα παιδιά να πετάνε και ξέρουμε ότι κάποτε βρίσκονται και πάντα θα βρίσκονται στο γαλάζιο ουρανό, που εύχομαι να είναι πάντα ελληνικός. Έχασαν τη χαρά τους τα μικρά κομακόπουλα στο Μεγάλο Δέριο της Θράκης, όταν η δασκάλα τους, η Χαρά Νικοπούλου, μετατέθηκε στην Θεσσαλονίκη. Δεν θα υπάρξουν ποτέ ξανά εκείνα τα τρυφερά δειλινά στους δρόμους του χωριού. Όταν ανάμεσα στους κήπους περνούσε εκείνη η συντροφιά των παιδιών και της δασκάλας τους πάνω στα ποδήλατα. Τις κρύες νύχτες του χειμώνα που έρχεται, τα παιδιά στο παγωμένο Δέριο και η Χαρά σε ένα στενό διαμέρισμα πολυκατοικίες στη Θεσσαλονίκη θα έχουν να μετράνε τις ώρες του χωρισμού τους, αλλά θα τους ενώνει η αγάπη και η ζεστασιά όσων έζησαν αυτά τα χρόνια που η δασκαλίτσα του Εύρου ήταν και μαμά και φίλη και η ασπίδα στις ψυχές των παιδιών των Ελλήνων πομάκων στον Εύρο.
Για σένα ποιες ήταν οι πιο δύσκολες στιγμές? Όταν υπάρχει ένα κράτος σαν κράτη αυτή τη στιγμή στη Θράκη και αυτό είναι το τουρκικό προξενείο και δεν υπάρχει ταμπέλα κατεχόμενα επίσημα, αλλά υπάρχει ανεπίσημα, η δυσκολία είναι να πείσει στους μικρούς μαθητές ότι εκεί πάνω ήταν Ελλάδα. Όταν τα βιώματα ήταν διαφορετικά, όταν δεν βλέπαν την Ελλάδα μπροστά στα μάτια τους. Τα παιδιά θέλουν απτά πράγματα, δεν θέλουν λόγια. Το καταλαβαίνετε πέρα από οτιδήποτε. Έπρεπε λοιπόν να πείσω τους μαθητές μου ότι όχι μόνο υπάρχει η Ελλάδα, ότι όχι μόνο είναι Έλληνες, αλλά ότι η Ελλάδα στέκεται δίπλα τους. Και δεν είναι κάτι αφηρημένο, είναι κάτι ουσιαστικό. Ήταν πραγματικά μεγαλύτερη δυσκολία και εύχομαι να, ως έναν βαθμό, να έχω επιτεύξει το στόχο μου, γιατί θέλω αυτά τα παιδάκια που μείναν πίσω στο Δέριο και πάνε πλέον στο Σουφλί Γυμνάσιο τα μεγάλα, να νιώθουν ότι είναι Έλληνες και ότι η Ελλάδα είναι δίπλα τους. Και όταν λέω Ελλάδα, μιλάω για ανθρώπους. Ναι. Για απλούς ανθρώπους που έχουν ταξιδέψει μέχρι το Δέριο, είτε με την προσευχή τους, είτε με την παρουσία τους, και έχουν αποδείξει ότι στέκονται δίπλα στους πομάκους και δεν τους αφήνουν μόνους. Εσύ, κυρία Φωκά, νομίζετε ότι σπήρατε ένα σπίτι?